Μπαλιά τώρα του Λουτσιάνου με στόχο του Μπουρσατίδη. Θα πω πίσω, δεν έπιασε το πλασέ όπως θα ήθελε. Έπεσαν δύο παίκτες πάνω στην μπάλα. Δεν ξανά εδώ πιάνει αέρα ο Μπουρσατίδης. Πέφτουν πολύ και ναι, υπάρχει υποψία για χέρι, υποψία για πέναλτι από τον Ζιόγκλη. Ραπιάλης που βρίσκει χώρα, έκανε τις προσποιήσεις. Τέταρτη πια και το σκορ ανοίγει. Στο εθνικό στάδιο των Γιαννητσών με σκορ τον Βασίλη Καραπιάλη, 36ο λεπτό. Είδε ξανά τι έκανε ο Βασίλης Καραπιάλης. Διαρκήθηκε και συνεχίζει προσποιήσεις. Η εφόρμηση, είδε ξανά. Αυτή η προσποίηση ήταν που το άνοιξε το χώρο, βγάζοντας νοκάουτ δύο παίκτες του Δεσσαϊκού και από εκεί μετά. Και ότι ο Μοσκόπουλος έπεσε στη σωστή γωνία, ο Καραπιάλης σημάδεψε σωστά στο αριστερό γάμα. Αμποντσά. Κατσινάκι από τον Αλεξανδρή Καραπιάλη, σουτ στη γωνία του Μοσκόπουλου, δοκάρι. Για να δούμε το σουτ από τον Καραπιάλη. Με τις γροθιές ο Μοσκόπουλος θα διώξει. Σφακιανάκης κάνει την προσπάθεια. Κάνει δύο καλές τρίπλες. Ένα-δύο. Όμορφα άφησε ο Καραπιάλης για τον Σφακιανάκη. Τέταρτο αυτός. Πρόλαβε τελευταία στιγμή πάνω στη γραμμή και πέταξε την μπάλα. Κόρνερ ο Φωτιάδης. Καραπιάλης έκανε καταπληκτική παλιά κάθετη για τον Σφακιανάκη, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει τον Μοσχόπουλο. Δεν μπόρεσε όμως να ελέγξει το κοντρόλ της μπάλας, αυτή πέρασε out. Αλεξανδρής άφησε για τον Καρτερουλιώτη. Παίρνει αυτό την μπάλα στο δεξί, κάνει ένα σουτ, την μπάλα έφυγε κάτω από το σώμα του Μοσχόπουλου, πέρασε out. Ο Μανατίδης για τον Αλεξανδρή. Για τον Σφακιανάκη αυτός. Σφακιανάκης προκυβάζει και πάλι το πόδι του, goal. 0-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα εδώ στο εθνικό στάδιο Γιαννητσών. Δείτε ξανά τη φάση, η προσποίηση ήταν καλή πάνω στο Μητκίδη, σουτ. Αμέσως πάνω στην κίνηση, ο Μοσχόπουλος δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα του. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός φτάνει στο δεύτερο γκολ με τον Σφακιανάκη να είναι ο σκόρερ.